Χαίρετε φίλες και φίλοι, σήμερα θα πούμε μερικά πράγματα για το Single Whip, με ονόμαστε ίδιο στα ελληνικά. Όταν ξεκίνησα να κάνω Tai Chi, ήταν μια από τις κινήσεις που με προβλημάτιζε πάρα πολύ. Τι κάνει αυτό το χέρι, το αγκίστρι εδώ πέρα, τι κάνει το άλλο χέρι, γιατί τόσο ανοιχτή στάση. Μου φαινόταν γενικά μη ρεαλιστικό στη μάχη αυτή η κίνηση και ήταν δύσκολο να το πιστέψω ότι είχε τόσες εφαρμογές από πίσω. Μια απλή κίνηση. Είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες κινήσεις και στάσεις στο Tai Chi. Και ταυτόχρονα λιγότερη κατανοητή. Στην πορεία όμως ανακάλυψα με τη βοήθεια του δασκάλου μου ότι είναι παραπάνω από μια κίνηση απόκρυφου χορού. Έτσι, σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να διευκρινίσω μερικούς από τους λόγους όπου ασκείται τόσες πολλές φορές μέσα στη φόρμα αυτή είναι η φαινομενικά απλή κίνηση. Και επίσης γιατί είναι τόσο σημαντική. Σε κάθε στυλ του Tai Chi εκτελείται λίγο διαφορετικά. Αλλιώς λίγο στο Chen, αλλιώς στο Yang, στο Wu. Παρ' όλα αυτά όμως δανείζονται όλα τα στυλ. Τις ίδιες αρχές. Δεν θέλω να δείξω πώς γίνεται η κίνηση σε αυτό το βίντεο, απλά να δούμε τα ωφέλη πίσω από την κίνηση γιατί επαναλαμβάνεται τόσο συχνά. Δηλαδή σε μια φόρμα, τη μεγάλη φόρμα των 108 κινήσεων, πιο πολύ θα μιλήσω από τη σκοπιά του Wu Style που ασκώ τα τελευταία χρόνια, επαναλαμβάνεται 12 φορές. Γιατί έτσι κι αλλιώς το έχω πει πολλές ότι το Tai Chi και αυτές οι τέχνες δεν διδάσκονται από ένα βίντεο ή από βιβλίο. Πρέπει ήδη να κάτσεις με ένα δάσκαλο, να σου μάθει 5 πράγματα και μετά. Ένα βίντεο ίσως φανεί χρήσιμο. Πρώτος λόγος που επαναλαμβάνεται συχνά στη φόρμα είναι ίσως γιατί ασκεί στη στάση του αλόγου, Horse Stand. Αυτή τη στάση τη βλέπουμε από τα πιο παλιά κουνφού. Να ασκείται εντατικά για δύναμη, εσωτερική δύναμη. Δύναμη των ποδιών, ρίζωμα. Τη συναντάμε από το αρχαίο Σαολίν, τους βουδιστές μοναχού Σαολίν. Μέχρι τις μέρες μας, πολλοί σύγχρονοι προπονητές βλέπουμε να την ενσωματώνουν στο πρόγραμμά τους. Και αυτό λόγω πάλι της δύναμης που έχει αυτή. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι το ίδιο, γιατί κοιτάνε πιο πολύ τη μυϊκή ομάδα, τις μυϊκές ομάδες των ποδιών κτλ. Αν συνεχίζει να την ασκήσει αυτή την άσκηση, στο τέλος, δηλαδή, αν θες να κάτσεις 30-40 λεπτά, αναγκαστικά σταματάς την ένταση στους μυς, γιατί δεν μπορείς να κάτσεις. Δεν μπορείς μισή ώρα να έχουν ένταση οι μυς των ποδιών και να σφίγγονται, ας πούμε. Θα τα παίξεις. Πρέπει να μάθεις να χαλαρώνεις για να μπεις μετά εσωτερικά. Για όποιον την ασκεί. Καθαρά μυϊκά, έτσι. Δεύτερον, δίνεται μεγάλη έμφαση στα αριστερά του ασκούμενου. Γιατί αυτό το πράγμα. Πρώτον, το 90% των ανθρώπων είναι δεξιόχεροι, έτσι. Δουλεύουν με το δεξί χέρι πιο πολύ. Έξω συναντάμε στο δρόμο, αν κάποιος θέλει να σου ρίξει μια γροθιά, θα σου έρθει από τα δεξιά, συνήθως. Επομένως, κάνοντας αυτή την κίνηση, μαθαίνει ο ασκούμενος να γυμνάζει την αριστερή κουλή πλευρά μας, στην ουσία, τις περισσότερες φορές, και ταυτόχρονα να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε μια δεξιά γροθιά. Κράτα το αυτό και δέσω στην επόμενη άσκησή σου. Τρίτον, ένας άλλος λόγος που επαναλαμβάνεται πολύ συχνά είναι γιατί όλοι οι παλιοί δασκάλοι λέγανε καλύτερα να ξέρεις μια καλή γροθιά, μια καλή κλωτσιά, παρά να ασκείς 100 γροθιές ή 100 κλωτσιές. Όταν ξέρεις 100 πράγματα, δεν κάνεις την ουσία, δεν είναι τίποτα δυνατό. Είναι πολύ πράγμα, ναι, τεχνικές κτλ, αλλά δεν έχει καμία δύναμη. Επομένως, είναι πολύ πιο καλά να μάθεις μία τεχνική, να τη μάθεις σωστά, θα σου είναι πολύ πιο αποτελεσματική και πιο χρήσιμη, αν χρειαστεί. Βέβαια, το Single Whip είναι μια κίνηση που έχει πάνω από, έχει χιλιάδες εφαρμογές. Έτσι, και αυτό είναι πάλι πολύ σημαντικό που ασκείται. Δηλαδή έχει ρήψεις, τεχνικές για γροθιές, τεχνικές παλάμη, τεχνικές αγκιστρώματος, λαβές. Είναι άπειρες εφαρμογές που μπορεί να δημιουργήσει μόνο αυτή η απλή κίνηση. Υπάρχουν όλες αυτές οι μαχητικές εφαρμογές σε αυτή την κίνηση, διότι παρέχει όλες τις βασικές αρχές του Tai Chi. Δηλαδή Peng, Liu, Ji, An και τις υπόλοιπες τέσσερις. Επίσης παρέχει τις βασικές αρχές με τις έξι αρμονίες, τις λεγόμενες Six Harmonies. Γόνατα, αγκώνες γόνατα, όμοι, πάνω κουά, κάτω κουά, πέλματα, καρποί, παλάμες.
και τις 6 εσωτερικές, ας πούμε, έτσι. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα για τις αρμονίες, ίσως σε κάποιο άλλο βίντεο αναλύσω πιο βαθιά τις 6 αρμονίες που πάνω στο Tai Chi. Επομένως, τι έχουμε εδώ πέρα, Λιού, okay. Λιού, μετά δεν μπορεί να βγει Τζι. Εδώ τι έχουμε, Split, διαχώρηση, αγκώνας, αν, κάτω, όμως, shoulder stroke, είναι ενσωματωμένες όλες, ίσως πάλι και ένα άλλο βίντεο κάνουμε μόνο για εφαρμογές του συγκλουγού, αν θέλετε, ας πούμε, αν θέλεις μπορεί να γράψεις τα σχόλια, αν θέλεις να κάνω ένα τέτοιο βίντεο, αξίζει πάρα πολύ, γιατί κάθε μικρό κομματάκι πάνω σε αυτή την κίνηση έχει, όπως είπα και πάλι, δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, έχει άπειρες εφαρμογές. Έχουμε βασικές αρχές του Tai Chi, τις βασικές ενέργειες του Tai Chi και τις 6 αρμονίες. Όταν ασκούμε αυτές τις τέχνες, δεν μπορούμε να βγάλουμε απ' έξω την υγεία, έτσι, γιατί πολλοί κόσμοι το κάνει και καθαρά για υγεία, πέρα από τις μαχητικές εφαρμογές. Έτσι δεν μπορούμε να βγάλουμε απ' έξω και τα ωφέλη που έχει αυτή η κίνηση πάνω στην υγεία. Γι' αυτό ίσως πάλι εφαρμόζεται πάρα πολλές φορές μέσα στη φόρμα. Γιατί είναι από τις πιο young κινήσεις μέσα στη φόρμα. Ανοίγει όλους τους μεσηβιλνούς, yin, yang. Μας δυναμώνει γενικά, μας μαθαίνει να αναπνέουμε όσο γίνεται πιο κάτω, μας μαθαίνει να ριζώνουμε. Αυτό βγάζει πάρα πολλά, πολύ φασαρία από τον εγκέφαλο. Μας αποβάλλει άγχος, στρες και όλα αυτά τα πράγματα που είναι φημισμένες αυτές οι τέχνες που κάνουν καλό στο ανθρώπινο σώμα. Λίγα πράγματα και για το όνομα αυτής της κίνησης. Κάποιοι λένε ότι αυτή η κίνηση έγινε ένα λάθος, ας πούμε, στη μετάφραση και δεν σημαίνει μόνο μαστίγιο, αλλά σημαίνει κρατάω τα καλάθια, carry baskets. Αυτό το λένε μερικοί γιατί λένε ότι όταν ο μεταφραστής του Yang Zhefu έγραφε τις κινήσεις, ενώ του έλεγε ο δάσκαλος, έχασε κάποιο τόνο και ότι αυτές οι λέξεις είναι πάρα πολύ κοντά. Dam Yang, συγχωρέστε με λίγο για τα κινέζικα. Έτσι έγινε κάποιο λάθος στη μετάφραση. Και στην ουσία ότι αυτή η κίνηση είναι κουβαλάω καλάθια. Κουβαλάω τα καλάθια. Γιατί παλιά παραδοσιακά πως ήταν οι αγρότες με μια μαγκούρα στους ώμους και κουβαλούσαν τα καλάθια. Βέβαια αυτό αν το κοιτάξουμε θα δούμε ότι αυτό το όνομα μονομαστίγιο υπήρχε και από τα πιο παλιά στυλ, στο Chen style, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή τα πιο παλιά στυλ και σχολές πάλι το λέγανε μονομαστίγιο και όχι κρατάω τα καλάθια. Μια άλλη θεωρία λέει που είναι πολύ πιο για μένα κοντά. Αυτές οι τέχνες παλιά ασκούντουσαν με όπλα. Έτσι, ήταν στα πεδία των μαχών και είχαν σπαθιά. Γενικά ασκούντουσαν με όπλα. Μετά έγινε απαγόρευση των όπλων γενικά, οι πολίτες να κουβαλάνε όπλα. Και έτσι οι περισσότεροι που ασκούσαν τα κουνφού και τις μαχητικές τέχνες αρχίσαν και κάνανε όλα με γυμνά χέρια, χωρίς όπλα. Έτσι έρχονται όλες οι κινήσεις αυτές, οι περισσότερες, έρχονται από εφαρμογές με όπλα στη μάχη. Τα παλιά τα χρόνια υπήρχε ένα όπλο που λεγόταν μπιάν, μαστίγιο, ας πούμε, το μαστίγιο, αλλά ήταν σιδερένιο. Απλά η χρήση του ήταν πάλι σαν μαστίγιο. Οι Κινέζοι νομίζω για αυτή τη λέξη το λένε το ίδιο, είτε το είναι ελαστικό μαστίγιο είτε είναι σιδερένιο, έχουν την ίδια λέξη, δεν διαφέρει πάρα πολύ. Αυτό το όπλο ήταν γνωστό σαν σπαθοσπάστης και γενικά είχε τη δύναμη να σπάει βαριές πανοπλίες. Το χρησιμοποιούταν συνήθως οι πολεμιστές πάνω στο άλογο. Και οι κινήσεις του ήταν συνήθως πιάνανε ότι κάνει στην ουσία και το single whip, άμα παρατηρήσεις, πιάνει το όπλο με ένα μεγάλο όπλο, ας πούμε, του αντιπάλου και με το μαστίγιο χτυπάει, ας πούμε, στο κεφάλι ή στα πλευρά ή όπου βρεις, ας πούμε, να σακατέψεις τον αντίπαλο. Έτσι νομίζω ότι είναι η πιο επικρατέστερη αυτή η θεωρία του ονόματος και άμα δούμε πιο βάθος είναι ακριβώς η ίδια αυτή η τεχνική, ας πούμε, εφαρμόζεται από τα όπλα με γυμνά χέρια. Να τονίσω ότι το χρησιμοποιούσαν πάρα πολλές φορές και δύο από αυτά τα όπλα, έτσι, πάνω στα άλογα. Γι' αυτό και λέγεται και μονομαστίγιο. Δεν είναι τυχαία, επομένως, τα ονόματα που έχουν οι κινήσεις στο Tai Chi. Κρύβουν κάτι από πίσω, ώστε να βοηθήσουν τον ασκούμενο με τα χρόνια να κατανοήσει παραπάνω τις κινήσεις αυτές και να δώσει πιο βάθος κτλ. Κτλ. Αυτά τα ολίγα γενικά για το single whip. Καλή άσκηση και ειρήνη μην.
Thank you.